υπογράψαμε μια σύμβαση μετά από χρηματοδότηση που εξασφαλίσαμε από το Πράσινο Ταμείο για τη μελέτη για τους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Όπως ξέρετε, ο Δήμος Πλατανιά είναι ο κεντρικός Δήμος του νομού. Ξεκινάει από το παραλιακό μέτωπο και φτάνει μέχρι το Ροπέδιο, το Μαλλού και το Φαράκι της Αμαριάς. Έχουμε πάρα πολλούς χιλιάδες επισκέπτες. Άρα λοιπόν, στο πλαίσιο στο οποίο ο Δήμος μας, επειδή συμμετέχει στο Σύμφωνο των Δημάρχων, το οποίο έχει να κάνει με τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, ώστε ο σχεδιασμός μας ήταν και αυτό, προκειμένου να δημιουργηθούν η μελέτη για το πού θα μπουν αυτοί οι σταθμοί φόρτισης. Θα εκπονηθεί μέσα σε λίγους μήνες αυτή η μελέτη και συγχρόνως να ξέρετε ότι ο Δήμος Πλατανιά και για το δικό του στόλο έχει υποβάλει στο πρόγραμμα Τρίτσης προϋπολογισμό περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ, έτσι ώστε να έχει το δικό του ηλεκτροκίνητο σε οχήματα στόλο. Είναι περίπου τους 20 στο Δήμο Πλατανιά. Αυτό είναι ο έχουμε, η εντολή που έχουμε δώσει στο μελετητή, προκειμένου να απλωθούν όλο το έδρος και το μήκος του Δήμου μας. Από εκεί και πέρα θα ζητήσουμε την δεύτερη φάση τη χρηματοδότηση για την τοποθέτηση των ηλεκτρικών σταθμών. Αλλά θα σας πω και ένα νέο, το οποίο το έχουμε ανακοινώσει επίσημα, είναι ότι σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, ο Δήμος Πλατανιά εδώ και 2 χρόνια συμμετέχει στο πρόγραμμα Horizon. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο εκπονούμε το σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας του Δήμου Πλατανιά. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία και με μια εταιρεία, θα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες, δηλαδή τις επόμενες εβδομάδες, ένα σταθμό φόρτισης στο Δημαρχείο του Πλατανιά, στο Γεράνι, με δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, σε όσοι έχουν ηλεκτρικά οχήματα, προκειμένου να δώσουμε ένα κίνητρο στο να αρχίσουν κάποιοι να το χρησιμοποιούν για να βλέπουν τα ωφέλη που υπάρχουν από αυτή την κίνηση του οχήματος.